νέο πρόγραμμα διακανονισμών με ευνοϊκότερους όρους και στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Στο εξής, οι καταναλωτές που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες θα μπορούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους με άτοκες δόσεις για 3,5 χρόνια, δηλαδή 40 μήνες. Στις ευάλωτες ομάδες ανήκουν χαμηλόμισθοι, μακροχρόνια, άνεργοι, τρίτεκνοι, άτομα με ειδικές ανάγκες και όσα άτομα χρήζουν μηχανικής υποστήριξης. Κατηγορίες δηλαδή που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου. Σε αυτούς τους πελάτες δεν θα γίνεται διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω χρέους από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο και από τον Ιούλιο έως και τον Αύγουστο. Το πρόγραμμα διακανονισμών χωρίζει τους ευάλωτους καταναλωτές σε δύο ομάδες ανάλογα με το βαθμό συνέπειάς τους. Για την πρώτη ομάδα των συνεπών πελατών, η κάθε δόση δεν θα ξεπερνά στο εξής το 25% του συνολικού ποσού που καταβάλουν μέσω του διμηνιαίου λογαριασμού, χωρίς σε αυτό να συμπεριλαμβάνεται το ΕΤΙΔΕ. Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν όσοι καταναλωτές έχουν αθετήσει κατ' επανάληψη παλαιότερους διακανονισμούς ή έχουν προβεί σε παραβίαση μετρητή μετά την αποκοπή λόγω χρέους. Αυτή η ομάδα δικαιούται διακανονισμό είτε με προκαταβολή 10% συν 6 άτοκες διμηνιαίες δόσεις, είτε με προκαταβολή 20% συν 4 άτοκες διμηνιαίες δόσεις.